Κυριάκο, ήρθες το 2018 από τον Πανσεραϊκό, έμπειρος κατά κάποιο τρόπο για την ηλικία σου, πρωταθλητής, φοιτητής στα τεφάσερων. Σήκωσες και ένα κύπελο Ελλάδας με την πρώτη ομάδα. Θέλεις να περιγράψεις τρεις εικόνες έντονα αποτυπωμένες στη μνήμη σου? Σίγουρα η πρώτη έντονη εικόνα ποδοσφαιρική είναι το ντεμπούτο μου στις Σέρες με την ομάδα του Πανσεραϊκού. Αμέσως μετά θα έλεγα την πρώτη φορά που φόρεσα το εθνόσημο στο στήθος. Και η τελευταία σίγουρα πολύ δυνατή εικόνα είναι η κατάκτηση του πέρσι του κυπέλλου Ελλάδος. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει για το μέλλον? Σίγουρα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ο τραυματισμός είναι κάτι που φοβίζει κάθε αθλητή. Όσον αφορά έξω γηπεδικά, πάλι το θέμα υγείας είναι κάτι που φοβίζει τον καθένα. Είχες πρόσφατα ένα σοβαρό τραυματισμό. Ένας αθλητής πώς παραμένει ψυχικά και νοητικά δυνατός μετά από μια τέτοια αναποδιά? Σίγουρα το κάθε τραυματισμό σε κάθε αθλητή είναι δύσκολο. Πρέπει να είσαι πειθαρχημένος και συγκεντρωμένος στο στόχο σου. Θέλει σίγουρα πολλή δουλειά, αλλά με υπομονή και σκληρή δουλειά μπορείς και καταφέρεις να γυρίσεις ακόμη πιο δυνατός. Εντεκάδα ΠΑΟΚ Β, φτιάξε μου, από το 6 και μπροστά. Σίγουρα θα ήθελα μαζί μου στο κέντρο τον Ζήση τον Χατζηστραβό, τον Αχιλλέα του Σαλαμούρα. Στα πλάγια θα ήθελα τον Αντώνη τον Γαϊτανίδη, μαζί με τον Γιώργο τον Κούτσια και κορυφή τον Πανίδη. Never play or always lose? Never play, σίγουρα. Τι σε έχει διδάξει το ποδόσφαιρο? Σίγουρα το ποδόσφαιρο δεν είναι μία μπάλα που την κυνηγάνε 22 άτομα απλά. Κρύβει πολλά πράγματα όπως σεβασμό, πειθαρχία, δημιουργεί φιλίες, μαθαίνεις να σέβεσαι τον άλλον και μαθαίνεις να σέβεσαι και τον αγώνα του άλλου. Οπότε σε μια άλλη ζωή θα ήσουν πάλι ποδοσφαιριστής ή ενδεχομένως να έκανες το χατήρι της μαμάς και να αφοσιωνώσουν στις σπουδές σου? Εντάξει, για αλλαγή θα πω ότι θα αφοσιωνώμαι στις σπουδές. Τώρα σε ποιο κλάδο δεν ξέρω, αλλά ναι, ας πούμε ότι θα ήταν μακριά από το ποδόσφαιρο. Τι εύχεσαι να σου φέρει το 2022? Σίγουρα πάνω απ' όλα είναι υγεία για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους, ευτυχία, χαμόγελα και όσο το δυνατόν καλύτερη πρόοδο. Όλες οι ευχές σου πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Νερό, φαγητό και τι άλλο μαζί σου σε ένα ερημονήσι? Το θυμείτε τον Πανίδη. Μπορείς να το κάνεις πιο αργά.